Παναγιώτης. Ξέχασα να πάω το διευκόμενο, συγγνώμη, για όσους θέλετε να πείτε. Το διευκόμενο είναι το τρένημα σήμερα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, μεταξύ των όσων ακούσατε και άλλων των οποίων δεν μπορούμε να λόγω του χρόνου να μνημονεύσουμε, ακούσατε και το όνομα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού μας. Ονομάζεται Ομολογητής γιατί έδωσε μάχη ομολογίας ισόγειο του σχεδόν τη ζωή. Εγεννήτη στην Κωνσταντινούπολη από ευγενείς και ευσεβείς γονείς. Όταν έφτασε η ηλικία κατάλληλη μαθήσεως, τον έστειλαν σε διδασκάλους, αλλά ο άνθρωπος αυτός ήταν, όπως τα λέγαμε, εκμήτρας μικρός υγιεσμένος, εφανέρωνε την αρετή του από νεότητος, από παιδός, και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και δεξιάς φύσεως, δηλαδή διανοητικής. Είχε η ικανότητα διανοητική μεγάλη, πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό λοιπόν τα μαθήματα τα απορροφούσε όπως απορροφάει το σκουτάρι το νερό. Ήταν ο πρώτος, όπως τα λέγαμε, και έμαθε φιλοσοφία και έμαθε ρητορική και έγινε ακαταγόνιστος ως προς αυτά. Μαθαίνοντας αυτά τα χαρίσματα ο βασιλεύς Ηράκλειος, τον προσέλαβε στο παλάτι για να συντάξει ως σοφότερος και πιο μορφωμένος από όλους που ήταν στην εποχή του τα επίσημα βασιλικά έγγραφα. Αυτός είχε σκοπό για μοναχισμό. Έκανε ωστόσο λίγο υπακοή και υπομονή, αλλά κατόπιν δεν άντεξε και λόγω της εξαπλώσεως μιας αιρέσεως η οποία υπήρχε τότε των μονοθελητών, είναι κάτι από τους μονοφυσίτες προέρχεται, μονοφυσίτες, μονοθελίτες, μονοενεργίτες, όλα αυτά αναφέρονται στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν και Θεός και άνθρωπος, ότι είχε δύο φύσεις. Οι μονοφυσίτες λέγουν ότι απορροφήθηκε η ανθρωπίνη φύση από τη Θεία και η ανθρωπίνη θέληση από τη Θεία και η ανθρωπίνη ενέργεια από τη Θεία. Ναι, αλλά τότε δεν υπάρχει κανένας μισθός. Δεν είναι σωστά αυτά, επειδή ήταν δύο φύσεις. Δύο φύσεις, υπάρχουν και δύο θελήματα και δύο ενέργειες, όπως είναι και η ανθρωπίνη και η Θεία φύση. Δύο φύσεις. Λοιπόν, αυτή η θέληση, η αίρεση των μονοθελητών άρχισε να εξαπλώνεται. Και ήταν κάτι το οποίο ανησύχησε πάρα πολύ τον Άγιο, όπως και κάθε Άγιο τον ανησυχεί αυτό το πράγμα, εκτός από τους σημερινούς Αγίους. Και δεν τον εχώραγε ο τόπος στο παλάτι, έφυγε, επήγε σε κάποιο μοναστήρι το οποίο ονομάζεται η Χρυσόπολης, η τοποθεσία ίσως βρίσκεται εκεί, και εκεί επεδόθησε αγώνες ασκητικούς, σε αγρυπνίες, σε χαμευνίες, σε νηστείες, ώστε και εκεί διέδρεψε και επεστίασε όλους στην αρετή. Επερίσσευσε η αρετή δική του από όλους τους άλλους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όταν απέθανε ο ηγούμενος της μονής να ζητήσει η αδελφότητα να του κάνει αυτόν ηγούμενο. Αυτό προσπαθούσε να το αποφύγει, όπως πάλι κάθε Άγιος προσπαθεί να αποφύγει τη δόξα και την άνοδο σε αξιώματα, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να το αποφύγει γιατί ήταν μεγάλη η επιμονή και η παράκληση των πατέρων και ανέλαβε τη διαβίμανσή του. Εφρόντισε όσο ήταν το δυνατόν, άλλοτε με παρακλητικό λόγο και άλλοτε με ελεκτικό λόγο, να διορθώνει τους πατέρας για να το στάσει σε ηλικία του πληρώματος Χριστού. Αλλά πάλι τον ανησυχούσε αυτή η αίρεση η οποία εξυπλώνεται. Γι' αυτό λοιπόν έκανε σύνεξη με τους πατέρας και τους είπε ότι εγώ θα φύγω, γιατί πρέπει να πάω στη Ρώμη, η οποία είχε μείνει αλόβητη, άδικτη από αυτή την αίρεση. Όταν λέμε Ρώμιο, μιλούμε και κάποια εποχή του 640-660, εννοούμε πρωτού πέσει η Ρώμη σε αυτές τις αιρέσεις που έχει πέσει τώρα.
Όταν ορθοδοξούσε η Ρώμη, γι' αυτό όταν θα ακούσετε τη λέξη Πάπας παρακάτω, η Ρώμη πάλι, να μην σας φαίνεται παράξενο, τότε ορθοδοξούσε η Ρώμη. Είχε τόσο εξαπλωθεί αυτή η αίρεση, ώστε είχε καταλάβει όλη την Ανατολή. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό, όλη η Ανατολή είχε πέσει σε αυτή την αίρεση. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας και οι πατέρες το κακό αυτό και γνωρίζοντας τι σημαίνει η αίρεση, γιατί η αίρεση δεν είναι ότι έχει κάποιος μια διαφορετική γνώμη. Βεβαίως μπορούμε να έχουμε διαφορετικές γνώμες, αλλά για πράγματα τα οποία δεν είναι στερεωμένα δια Πνεύματος Αγίου. Αυτά όμως που έχουν παγιωθεί και έχουν στερεωθεί με το Πνεύμα του Άγιου, εκεί δεν επιτρέπεται να έχεις αντιδόγμα γνώμη. Είναι δόγμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν η αίρεση έχει ως αποτέλεσμα των χωρισμών από τον Θεό. Η αίρεση είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι φοβερό και τρομερό και κάτι ασυγχώρητο. Γνωρίζοντας λοιπόν οι πατέρες τα μεγέθη, του επέτρεψαν να φύγει και να οδεύσει προς τη Ρώμη. Εκεί με πολύ κόπο, όπως καταλαβαίνετε, τα ταξίδια δεν είναι όπως είναι τα σημερινά, που παρόλες τις ανέσεις που έχουμε, εντούτοις κοπιάζουμε σε ένα ταξίδι. Είχανε μεγάλο κόπο. Επήγε ο Άγιος, από όπου παρνούσε, δεν σταματούσε η γλώσσα του να λέει και να στερεώνει την Ορθοδοξία. Έφτασε στην Αφρική και εκεί είδε τους εκεί επισκόπους και τους μάζεψε και τους μίλησε, αυτοί βλέποντας τη σεμνότητα του Αγίου, την ασκητικότητα, την αγιότητα, τον εθεώρησαν σαν άγγελον πεμπόμενον από Θεού και υπήκουσαν οι πάντες. Και στερεώθη λοιπόν εκεί η Ορθοδοξία. Κατόπιν μετέβη στη Ρώμη. Στη Ρώμη ήταν κάποιος Πάπας, Μαρτίνος ονόματι, ήταν πριν κάποιος άλλος Ιωάννης, στον οποίο έστελναν γράμματα αυτοί οι μονοθελίτες, οι μονοφυσίτες, να επικοινωνήσει με την αίρεσή τους. Αυτή την αίρεση, κάνω μια παρένθεση, βοήθησε στην εξάπλωσή της ο βασιλιάς Ηράκλειος, ο οποίος καταρχήν βέβαια ήταν ορθόδοξος και πέτυχε μεγάλες μάχες, πέτυχε να φέρει τον Τίμιο Σταυρό από τους Πέρσες, αλλά εκεί στους Πέρσες, μόλις έφτασε στο Καλέπιον το σημερινό, εκεί του έκανε κάποια υποδοχή κάποιος Αθανάσιος, ο παδός των Ιακωβητών. Σε αυτή υπάγονται η βορειοανατολική, η λαοί της Συρίας, και αυτό τον εκολάκυψε μαζί με 12 επισκόπους τον υπερέκτη, και σιγά σιγά αυτός ήταν και μάγος, όπως αποδεικνύει η ιστορία μετά, τον έριξε και αυτόν σε αυτή την αίρεση. Και υπήρχε τέτοιος αιρετικός πατριάρχης τότε και στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ο Σέρβιος ο πατριάρχης. Ακολουθούσε και αυτός αυτή την αίρεση. Και όλα αυτά τα πράγματα εγκροτήσανε ώστε όλη η Ανατολή να έχει περιθέσει σε αυτή την αίρεση. Για φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να βρίσκεται σε αυτό το κλίμα. Να σου λένε όλοι ότι είσαι στραβός. Να σου λένε όλοι ότι είσαι λάθος. Και αυτός να παραμένει στερεωμένος στη γνώμη αυτή. Βέβαια ήταν και ο σοφός, ήταν και άγιος, κατήχε τον Θεοφάς, είχε τις αποδείξεις στα χέρια του, ήταν ανίκητος στις διαλέξεις, στους διαλόγους, αλλά σαν άνθρωπος λίγο πολύ θα έρχεται κάποιος λογισμός, κάποιος πονηρός λογισμός να σας φυρίζει, μήπως κάνω λάθος, τόσοι άνθρωποι επλανήθησαν και όμως, τόσοι άνθρωποι επλανήθησαν. Λοιπόν, έφτασε στη Ρώμη, βρίσκει τον Πάπα Μαρτίνο, ο οποίος συνεκάλεσε και αυτός τη σύνοδό του, τους ομίλησε, συμφώνησαν και συνεμάχησαν και αναθεμάτισαν όλους τους επισκόπους αυτούς οι οποίοι ήσαν εις αυτή τη δουλάνη και την αίρεση. Εκεί βρισκόμενος στη Ρώμη, δεν έπρεπε πάλι να ομιλεί και δεν έπρεπε το χέρι του να γράφει και να στέλνει γράμματα προς τους απαπακού Ορθοδόξους, όπου τους ζητούσαν για να του στερεώσει στην Ορθοδοξία. Ωστόσο, επέτρεψε ο Θεός και πέθανε ο Σέργιος, ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, και ο Ηράκλειος ο βασιλεύς.
Ανταυτού ανέβη κάποιος Κόνστας, ο γιος του, ο οποίος και αυτός ήταν μονοθελητής. Μετά από 9 χρόνια της βασιλείας του, εσκέφθηκε να χτυπήσει και αυτός το κακό, την Ορθοδοξία δηλαδή, που τη θεωρούσε κακό. Και γι' αυτό εκάλεσε τον Μάξιμον, αλλά και τον Πάπα Μαρτίνο από τη Ρώμη. Το δε Πάπα Μαρτίνο με άλλους επισκόπους τους εξόρισε στη Χερσόνα και άλλους επισκόπους σε άλλα μέρη. Το δε Μάξιμο τον υπέβαλε κατά κάποιο τρόπο σε βασανιστήρια, καλά που αντιμετώπισε κάποια κατοχή ερχόμενος ο άνθρωπος αυτός. Ήταν πλέον 80 ετών και γύρευε ίσως πεζοπορώντας, ήρθε από εκεί μαζί με δύο μαθητάς τους, Αναστάσιους καλωμένους, Αναστάσιους και ένας, Αναστάσιους και άλλος, οι οποίοι βλέπονται στο γέροντα έτσι τόσο να ταλαιπωρούνται, πολλές φορές εστέραζαν ισοδρόμιο. Έφτασαν εκεί, βασάνισε το Μάξιμο γιατί σου λέει αυτός είναι η αρχή του κακού και εφόσον δεν πέτυχε τίποτα τον έκλεισε στην φυλακή και τους άλλους δύο τους Αναστασίους χώρια για να μην έχουν ανθρωπίνη παρηγορία και την άλλη μέρα τον έβγαλε και τον ανέλαβε κάποιος εκεί αρμόδιος όπως τα λέγαμε, σακελάριος ήταν το αξίωμα, ο οποίος ήταν και αυτός φοβερός εις των λόγων και κακότροπος άνθρωπος και ασεβής, δεν εσεβάστηκε ούτε την ηλικία του, ούτε την κακουχία που είχε υποστεί και την ταλαιπωρία. Θέλησε να το μεταπίσει, ενοικήθηκε στο λόγο από τον Άγιο Μάξιμον. Αυτό το έμαθε ο βασιλιάς, με αποτέλεσμα να εξορίσει εις τη Θράκη, εις την περιοχή της Βυζίης, τον Άγιο Μάξιμον και τους δύο μαθητάς του, πάλι και αυτούς τον έναν στην Μεσημβρία και τον άλλον στην Πέρβη. Φυσικά που είναι αυτά τα πράγματα που περιμένετε να σας πω. Για να αλλάξουν γνώμη. Ο Άγιος όμως και στην Βυναϊκή που ήταν εκεί, στην εξορία που ήταν, δεν έπαθε, όπως είπαμε, να γράφει και να ομιλεί περί αυτού του ζητήματος. Μετά από μερικά χρόνια σκέφτηκε μήπως έχουν μεταγνωμίσει και τους έφερε εν τιμή πάλι πίσω. Είχε δώσει ωστόσο διαταγή σε αρχιερείς να μαζευτούν και σε σοφούς να μαζευτούν μήπως καταβάλουν το Μάξιμο και αν δεν μεταπιστεί η λέει θα τους μαστιγώσετε, θα τους κόψετε τη γλώσσα και θα τους κόψετε και το χέρι και θα τους διαποπέψετε στο λαό. Πράγματι λοιπόν εκλήθη ο Μάξιμος ενώπιον όλων αυτών και έχοντας τις γραφικές αποδείξεις τους κατέβαλε όλους και δεν μπορεί να τον νικήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν την άλλη μέρα να τον μαστιγώσουν 4 άτομα μέχρι που γέμισε ο τόπος το έδαφος από αίματα και τους άλλους δύο πάλι και τους έκλεισαν στη φυλακή και την άλλη μέρα πάλι τους έβγαλαν ήσαν πρισμένοι λέει από τις πληγές οι οποίες είχαν προκληθεί ίσως μία έβγαλε από αυτές τις ανοιχτές πληγές και του αφαίρεσαν τη γλώσσα του Αγίου Μαξίμου από το Φάριντα καθώς επίσης και ενός εκ των μαθητών κάποιου Αναστασίου από τους δύο τους αφαίρεσαν τη γλώσσα από τη Φάριντα από το Φάριντα ναι. Λοιπόν παρόλα αυτά όμως ο Θεός εταυματούργησε ο Θεός ο οποίος δίνει φως στους τυφλούς και διαδραλώνει γλώσσα των κυλάρων ομιλούσε καλύτερα από πριν χωρίς γλώσσα ο Άγιος Μαξίμος και ο μαθητής του. Και εκεί ήταν την αλήθεια και καυτηρίαζαν την κακοδοξία. Είδατε πολλές φορές που μιλάμε να δει ένα θαύμα, λέει και να δει ένα δέντρο, είδαν αυτό το θαύμα, ήδη κόψαν τη γλώσσα. Πώς μπορείς χωρίς γλώσσα να ομιλείς. Μεταπιστήκανε, όχι. Γι' αυτό δεν δημιουργεί πίστη το θαύμα. Αυξάνει την υπάρχουσα. Αν υπάρχει κάτι, μέσα σου ναι, θα σου αυξήσει. Αν δεν υπάρχει τίποτα και είσαι σκληροκάρδιος, σκεφτισμένος, αεροσκευός και γυναδοσκευός, δεν πρόκειται να σου δημιουργήσει το θαύμα πίστη. Μετά από αυτό πάλι τους εξόρισαν, εις την Λαζικήν έστειλαν τον Άγιο Μάξιμο, σε κάποιο κάστρο, σε κάποιο φρούριο που ονομάζεται Σχημάριον, δεν είναι δυνατόν να υπεύσει από την κακουχία
Τους είχαν διαποβλέψει τόσο, τους έκοψαν και τα χέρια. Δεν μπορούσε πλέον ο άνθρωπος αυτός να υπέψει και έπεσαν κατά κάποιο τρόπο ένα καλάθι και τον έβαλαν έτσι και τον μετέφεραν εκεί και τον παράτησαν. Καθώς και τους άλλους τον έστειλαν στη Τράκη και τον άφησαν στην Αλβανία. Αυτός που πήγε στη Τράκη πολύ γρήγορα πέθανε και αυτός από τις καποχίες. Ο Άγιος Μάξιμος έζησε 3 χρόνια εις τον τόπο αυτόν, υπερετούμενος μόνος του με ένα χέρι. Και μετά από 3 χρόνια είδε κάποια αναπτασία την οποία του είπε την ημέρα της θανήσου, 21 δηλαδή Ιανουαρίου. Και τότε παρέδωσε τη μακαρία του ψυχή και πήγε στην εκείθεν πατρίδα, μεταφέρθηκε στην εκείθεν πατρίδα. Εις τον τόπο του κάθε βράδυ έβλεπαν 3 λαμπάδες αναμένες και σκορπούσαν φως. Αυτό ήταν ένα δείγμα της παρησίας που έλαβε ενώπιον του Θεού. Διάλεξα το βίο του Αγίου Μαξίμου να πω, γιατί είναι αναγκαίο για την εποχή μας. Βλέπουμε τον αγώνα τον οποίο έκαναν οι Άγιοι Πατέρες ενώπιον του κακού που λέγεται αίρεσης. Και τώρα που υπάρχει η πανέρεση του οικουμενισμού, δεν βλέπουμε κανέναν, όχι έτσι, αλλά ούτε στο 1/1000 να αγωνίζεται για να σβήσει αυτή η αίρεση η οποία απλώνεται χωρίς να το καταλάβει κανείς με όλη αυτή την υπουλότητα. Δεν διεγείρεται δυστυχώς κανείς. Και λέω ο ενάρετος, γιατί ο Άγιος Μάξιμος εκεί που ήταν στη Ρώμη έγραψε πολλά, ερμήνευσε τις νόητα χωρία της Αγίας Γραφής, ερμήνευσε τις δυσνόητες ομιλίες, τα δυσνόητα γραφόμενα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ερμήνευσε τη Θεία Λειτουργία, τα μυστήρια, έγραψε ηθικούς λόγους, ασκητικούς λόγους, που σημαίνει ότι ήταν ένας άνθρωπος νυπτικός, όπως λέμε. Τώρα οι σημερινοί νυπτικοί δεν είναι τέτοιοι. Κοιτάνε το χουζούρι τους, κοιτάνε την ησυχία τους, κοιτάνε πώς να γλύφουν και να κολακεύουν και να επιπλέουν και αντιστρέφουν αυτά τα πράγματα και δίνουν αρνητικά μηνύματα. Δεν υπηρετούν δυστυχώς ορθοδοξία. Μην χαλάσουμε την ύψη τους, μην κατακρίνουν τον Πατριάρχη και του χάσουν την ευχή. Αν δεν τη χάνεις έτσι την ευχή, ούτε την απολαμβάνεις έτσι την ευχή όταν καλλιεργείς και το κακό. Όταν ζεσταίνεις το φίδι μέσα στον κόρφο σου, δεν καλλιεργείς αρετή. Αυτά είναι στάχτη για τα μάτια του κόσμου, ο οποίος είναι αδαής. Και δυστυχώς ακούει ανθρώπους ότι είναι, λέει, αγιορείτης. Και αν έγινε αγιορείτης, την ταμπέλα έχει το εμπόρευμα, το έχει. Έτσι κάνουν οι αγιορείτες πατέρες. Οι επιβέκου μαρτυρήσατες, έτσι κάνανε. Όταν ήταν να λαθινίζει ο Πέκος, δεν του έδωξαν το μνημόσυνο. Δεν τον αρνήθηκαν για να συμπροσευχηθούν και να συλλειτουργήσουν. Βέβαια υπήρξαν άλλοι οι οποίοι εκάμφθησαν. Έτσι, στα πνευματικά ζητήματα, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Μην περιμένετε ομοφωνία στα πνευματικά ζητήματα. Μας το λέγει ένας παλιός ηγούμενος αυτό. Λέει, είδατε επιβέκου, λέει, τι γίνεται. Άλλοι δέχτηκαν, λέει, τον Πέκο, άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Στα πνευματικά, όταν πέσει όμως υλικό θέμα, τότε γίνονται μία γροθιά. Όταν εκκινδύνευε κάποτε το Άγιον Όρος να το αφαιρέσουν το αυτοδιοίκητο, όλες οι μονές μαζί, σφιχτές, μια γροθιά, για να αμυνθούνε, μην τους πάρουν το αυτοδιοίκητο, το οποίο δεν είναι δόγμα, δεν χρειάζεται ακριβώς, να είναι ένας τόπος ελεύθερος, να μην υπάγεται σε δεσπότη και οπουδήποτε αλλού, να είναι ελεύθερος για να φωνάζει. Αλλά τώρα θεληματικά υποδομωθήκανε. Λοιπόν, τότε έγινε μια γροθιά. Προκαιρού είδατε, ακούστηκε κάτι για το μισθό των ιερέων. Μια γροθιά όλοι. Όχι ότι είμαι υπέρ αυτής της καταστάσεως, αλλά θέλω να πω ότι εφήγη οικονομικών θέμων και συσπηρώθηκαν. Όταν κινδυνεύει η πίστη είναι το κινδυνευόμενο, τι σκέφτεσαι? Μην πας με τους λίγους. Λίγοι ήταν και ο Άγιος Μάξιμος. 3 άνθρωποι ήσανε. Αυτός με τους μαθητές του. Και όμως, όπου 2 ή 3 συνηγμένοι για το Ευαγγέλιο, εκεί ημίαν μέσω αυτών. Εν το ονοματί μου, όσοι είναι 2-3 συνηγμένοι, μέσω, να η Εκκλησία. Για την οποία λέει και ο Άγιος Νικηφόρος,
μυθόμενη σκάνδαλον εν τη Εκκλησία, είτε εστί τρισήν Ορθοδόξη οριζομένη. Μπορεί, λέει, και σε τρία άτομα να κλειστεί η Εκκλησία. Και αυτές τις ημέρες εορτάσαμε Αγίους, οι οποίοι κατά τις εποχές τους έκλεισαν, μάλλον εκλείστηκε η Ορθοδοξία στην καρδιά τους μόνο. Ήταν μόνος μονότατος ο Άγιος Αθανάσιος. Και είχε κλειστεί η Ορθοδοξία στην καρδιά του. Ήταν μόνος μονότατος ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Εκλείστηκε η Ορθοδοξία μόνο στην ψυχή και στην καρδιά του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Τότε είχαν πάει για ψευδοένωση στη Ρώμη, στη Φεράρα και στην Φλωρεντία συγκεκριμένα. Η Ανατολική τους επίεσε ο Πάπας, ο οποίος είχε αναλάβει και διατροφή τους, τους έκοψε και το συγκυρέσιο για να τους αναγκάσει να υπογράψουν ψευδοένωση. Υποκύψανε, ένας δεν υπέκυψε. Και αυτός δεν σκέφτηκε την πλειοψηφία. Μήπως αυτός πέφτει έξω. Δεν είναι πάντοτε στην πλειοψηφία το δίκιο. Η πλειοψηφία, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, μπορεί, λέει, να με φοβήσει με τον όγκο της, αλλά όχι να με πείσει. Η αλήθεια είναι αλήθεια, μπορεί να υποστηρίζεται από λίγους. Και έρχεται καιρός που επιβραβεύεται, όπως επιβραβεύτηκε επί Αγίου Μαξίμου, ο οποίος κατόπιν, ξέχασα να σας το πω αυτόν, ο αυτοκράτορας ο οποίος τον κυνηγούσε έπεσε σε δυσμένη από το λαό και για να γλιτώσει πήγε στις Σιρακούσες, τις Σικελίες. Εκεί λοιπόν κάποτε όταν πήγε στο λουτρό, ο υπηρέτης του έφερε τον κάδο στο κεφάλι και του το σπάσε. Βλέποντας λοιπόν οι διάδοχοι τώρα το κακό τέλος και όλη αυτή την ιστορία, ανέλαβε πάλι κάποιος Κωνσταντίνος μαζί με τα δύο αδέρφια του, κάποιον Τιβέριον και κάποιον Ηράκλειον, και συνεκάλεσαν την 6η Οικουμενική Σύνοδο και κατεδίκασε όλη αυτή την αίρεση και άρχισε πάλι η Ορθοδοξία να επιπλέει, να λαμπρύνεται, να εμφανίζεται, να ανυψώνεται η Ορθοδοξία. Από τι, από τον αγώνα των ολίγων, έρχεται η στιγμή που η ποσότητα μεταφέρεται στην ποιότητα. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Μην κοιτάμε το τι κάνουν οι πολλοί. Τα πράγματα είναι η αμαρτία, η παράβαση, η προδοσία είναι καραμπινάτη, οροφάνερη. Δεν χωράει καμία δικαιολογία. Να ήταν προφορικές ειδήσεις, μπορεί να είχαν διαστραφεί. Όταν βλέπουμε όμως φάτσα κάρτα την παράβαση, από εκεί και πέρα πρέπει να λαμβάνουμε θέση. Και η θέση δεν είναι να φτιάσουμε ένα κειμενάκι ελεκτικό και μετά να πέσουμε να κινηθούμε. Είναι γράψη και ξαναγράψη και μίλησε και ξαναμίλησε. Γιατί πολλοί κάνουν κάτι τέτοιο για να, ας πούμε, την συνείδησή τους, η οποία τους δαγκώνει, και έτυχε να έχουν και έχουν καλές αρχές, γράφουν ένα κείμενο ελεκτικό. Εντάξει, και κατόπιν πέφτουν για ύπνο. Σταμάτησε το κακό, χτύπα το! Όπως αυτός φέρνει, ξαναφέρνει καρδιναλίους και χίλια δύο άλλα πράγματα κάνει και παρανομεί και λέει τα εκτός της Ορθοδοξίας, συλλήτευε, γράφε, λέγε και εσύ συνέχεια να ξυπνήσει ο λαός, γιατί είναι ακατάρτιστος ο λαός. Δεν ξέρει τι έγινε στο Κολυμπάρι ο λαός. Ότι ονόμασαν, τις αιρέσεις τις ονόμασαν εκκλησίες. Και η εκκλησία είναι μόνο μία. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, λέει, δεν είμαι μία από τα σαμπέλους. Μία είναι η άμπελος, ο Χριστός. Εκεί δυστυχώς ελαφρά την καρδία, της έδωσαν ταμπέλες σε όλους. Δεν ξέρει ο κόσμος όμως τι κακό έχει γίνει. Δεν καταρτίζεται και αυτά τα πράγματα ο κόσμος. Δεν βγαίνουν στην επιφάνεια, δεν ομιλούν οι αρμόδιοι περί αυτών. Τα σκεπάζουν και προχωρούν και σου λέει ο άλλος, εκκλησία πηγαίνουν, εξομολογούν, κοινωνάω, εντάξει, με τις υγείες σου. Παραπέρα δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν είσαι ζωντανός χριστιανός. Πώς παρακολουθείς τα του κλάδου σου, τι αξίσεις πήρες, πόσα λεφτά θα χάσεις, όλα αυτά τα πράγματα, το τι γίνεται. Όλα τα άλλα πώς θα παρακολουθείς. Τις ομάδες σου, τις ποδοσφαιρικές, πώς θα παρακολουθείς για να ξέρεις να φτιάξεις το προπό και οτιδήποτε άλλο να συμπληρώσεις. Αυτό δεν το παρακολουθείς, το τι κάνουν οι ταγί σου. Πού σε οδηγούν οι ταγί σου. Δεν το παρακολουθείς αυτό. Δεν βλέπεις τι έκανε ο Άγιος Μάξιμος, έδωσε ύπνο στα βλέφαρά του ενώπιον αυτής της αιρέσεως. Δεν μπόραγε και τον εχώραγε ο τόπος. Και γύριζε και γύριζε και έλεγε και έγραφε συνέχεια. Ώστε τόσα είπε και τόσα έγραψε, ώστε να άρχισαν να τον αποκαλούν και δεύτερο Χρυσόστομο.
Το έργο αυτό δεν το διαβάσατε ποτέ θεολόγοι? Πατρολόγοι δεν διαβάσατε ποτέ αυτό το έργο και αυτή τη στάση? Ή κοιτάτε και αυτή να τη διαστρέψετε, ότι ήταν εντός εκκλησίας. Εντός εκκλησίας ήταν. Κάποτε του είπανε κάτι τέτοιο. Βγαίνεις, λέει, από την εκκλησία με αυτά που λες. Η εκκλησία δεν είναι εσύ. Ό,τι πιστεύει, ό,τι πιστεύω έχει η εκκλησία, ναι, το δέχομαι. Εσένα δεν δέχομαι, γιατί κακοδοξείς. Γιατί κάνεις, λέει, την καλή ομολογία. Η δε καλή ομολογία είναι ο λίθος επί του οποίου στερεώνεται το οικοδόμημα της εκκλησίας. Γι' αυτό του είπε του Πέτρου, επιτάφτη την ομολογία, οικοδομήσω μου την εκκλησία. Όταν είπε ο Πέτρος ότι εσύ ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Μπράβο, λέει Σίμων Πέτρε, γι' αυτό που είπε, αλλά δεν είναι δικό σου. Κάποιο σου άβλησε, σου κόβαλε στη γλώσσα, το πνεύμα του Άγιου. Επιτάφτη την πέτρα της καλής ομολογίας, οικοδομήσω μου την εκκλησία. Όταν αυτή την πέτρα την αποσύρεις, πώς στέκεται το οικοδόμημα? Αυτή την πέτρα, λέει, τη χάσατε. Πού είναι η ορθοδοξία σας, πού είναι η εκκλησία σας μετά? Πώς να ακούσω σε αυτή την εκκλησία? Επειδή έχει πιάσει τα πόστα και λέγεται Πατριαρχία, τι πάνε να πει αν λέγονται Πατριαρχία? Πώς έχουμε νεστόριον Πατριάρχη αιρετικών? Αποκλείεται να έχουμε κι άλλους. Και είναι κι άλλοι. Να τώρα έχει ακακοδοξήσει όλη η Ανατολή. Είναι φοβερό και τρομερό το πράγμα. Όλη η Ανατολή είχε κακοδοξήσει. Κι όμως ανετράπησαν τα πράγματα. Αλλά και τώρα εξαπλώνεται αυτή η αίρεση. Και χρειάζεται να έχουμε το νου μας. Και χρειάζεται να προσέχουμε. Δεν χρειάζεται, βρήκε μια εκκλησία, μπήκε και δεν έχει σημασία επειδή είναι εκκλησία. Όχι, τα επιλέγει, τα επιλέξει. Όπως κοιτάς το τι τρως και δεν τρως τάφια και δεν τρως οτιδήποτε άλλο ανθυγιεινό, έτσι θα προσέξεις και το θέμα πού πηγαίνεις και πού στέκεσαι και όλα αυτά τα πράγματα ως προς το εκκλησιαστικό κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν επρόβαλα το βίο του Αγίου του Μαξίμου που τράβηξε τα όσα ακούσατε περί της φύσεως. Έχουμε λοιπόν να προκύψει κάποια ωφέλεια από τα ακουστέντα σήμερα. Διευκόμαστε.